Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-1 δύσκολα τον Πανετολικό. Από τη στιγμή που μπήκε ο Τζόρι μέσα, άλλαξε η ποιότητα του Ολυμπιακού. Πριν τον Τζόρι δεν υπήρχε τίποτα. Ο Φορτούνης ο Σι παρών για άλλο ένα παιχνίδι. Η αλλαγή του Άντα για μένα ήταν καθοριστική στο 70. Η αλλαγή του Μαντζουράκη έκανε την αλλαγή. Ο Αρντά, ναι. Ο μόνος που είχε ταχύτητα και ενασμέναν. Για άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός πίσω από την η τετράδα της άμυνας τη σπάσανε για άλλη μια φορά. Άλλο ένα μόνιμο πρόβλημα. Νομίζω ότι ένας πατόφαρδος προπονητής είναι ο Μπέντο, ο οποίος και σήμερα τη γλιτώνει από τις κακές εκτελέσεις. Τη γλιτώνει γιατί βάζει το Φορτούνι, του παίρνει το Φορτούνι στο το παιχνίδι. Στα Γιάννενα κάνει άλλη μια σταμάτα, μην μιλάς κουβέντα, άσε, θα πεις εσύ μετά. Στα Γιάννενα βγάζει το Φορτούνι, βάζει δεύτερο σέντερφορ, ανοίγει σε 4-4-2. Η πρώτη σέντρα που γίνεται φόρτωμα, 4 παίκτες των Ιωαννίνων. Κολόνα της ΔΕΗ και άλλη μια πέμπτη κολόνα της ΔΕΗ. Ο τερματοφύλακας περνάει παράλληλα η μπάλα, της φορτώνει ο Καρντόσο, πετυχαίνει το 1-0. Δείχνει ότι ο Ολυμπιακός τα παίρνει τα μάτς λόγω φανέλας, λόγω κακότητας αντιπάλων, αλλά φαίνεται ότι και δεν τραβάει, αλλά και από τον πάγκο δεν παίρνει πολλά πράγματα. Οπότε μπορεί να παίρνει τους πόντους ο Ολυμπιακός και να μην υπάρχει αυτό το ου, γιατί είχαμε πολλά ου σήμερα στο Καραϊσκάκι. Πολλά ου Μαλάτο. Είχαμε πολλά ου στο Καραϊσκάκι. Αλλά αυτά τα ου, οι νίκες τα σκεπάζουν, ψιθυρίζονται. Αν δεν μ' αρέσει, δεν κάνει, μόνο και οι άλλοι τι κάνουν και περνάει έτσι η ιστορία. Νομίζω ότι με την Τουρκία, αν συνεχίσετε με αυτή τη ροή, θα φάτε πολλές magic life εκεί πέρα. Ιδιαίτερα αυτή την Τούρκη ομάδα, την ψιλομελέτησα, δεν ξέρω αν την ξέρω, Ασλαμά. Σήμερα ήρθε 2-2 με την Γαλατάσαρα. Βάζει εύκολα γκολ, έχει πολύ ταχύτητα στις αντεπιθέσεις, έχει μεγάλο χώρο, έχει center forward με ταχύτητα, με τρίπλες, με αυτά. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σε κάνει ζημία, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός πεσμένος.